Για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε με δηλώσεις της από τις αίρες που βρέθηκε η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Σιλβάνα Καρασαβίδου. Τα ιδρύματα λειτουργούν κανονικά, χωρίς προβλήματα, σημειώνει η ίδια. Αυτές οι δομές, καταρχάς, τα ιδρύματα, είναι δημιούργημα της ίδιας της κοινωνίας. Δεν προέκυψαν από πουθενά αλλού, αλλά ως ανάγκη των ανθρώπων και των πολιτών να λένε ότι έχω έναν άνθρωπο σπίτι μου, δεν είμαι σε θέση να το φροντίσω ή δεν επιθυμώ να το φροντίσω, κατά συνέπεια αναλάβετε εσείς την ευθύνη. Σήμερα φιλοξενούμε γύρω στα 700 άτομα με πολύ βαριές αναπηρίες. Ό,τι πιο δύσκολο, ξέρετε, πάει στο κράτος την ευθύνη, γιατί είμαστε δημόσια ιδρύματα. Και η προσπάθειά μας είναι πολύ μεγάλη προς την κατεύθυνση να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που είναι κλεισμένοι στα ιδρύματα και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ελευθερίας για αυτούς που έχουν περισσότερες δυνατότητες και να ζήσουν στην κοινότητα. Είναι πολλαπλά, είναι και πολύπλοκα και σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή τα προβλήματα δεν είναι ούτε μόνο οικονομικά, ούτε μόνο κοινωνικά, ούτε μόνο σε... Είναι όλα μαζί τα οποία αλληλοπλέκονται και τα οποία δημιουργούν μεγάλο βαθμό δυσκολίας πολλές φορές. Βεβαίως οι συνεργασίες, η θέληση, το φιλότιμο, όλα αυτά συμβάλλουν ώστε να δημιουργούμε καλύτερες προϋποθέσεις για να ξεπερνάμε δυσκολίες. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό των Ιδρυμάτων, η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ότι το προσωπικό κάνει ό,τι μπορεί παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. Με ανθρώπινο δυναμικό, ίσως είναι η χρονιά που πήγαμε καλά, γιατί ανανεώθηκε το επικουρικό προσωπικό το οποίο είχαμε, φεύγει ο κόσμος στη σύνταξη και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και η αναπλήρωση γίνεται, φεύγουν τέσσερις και έρχεται ένας, άλλαξε, ήταν πέντε, τώρα είναι τέσσερις προς ένα. Ήδη αιτηθήκαμε την πρόσληψη προσωπικού όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ανανεώθηκαν οι επικουρικοί και προσλάβαμε και νέο επικουρικό. Αυτό βέβαια είναι για ένα χρόνο. Η επόμενη χρονιά δεν είμαι βέβαια να σας πω θα είναι καλύτερη, χειρότερη ή παρόμοια. Αλλά φέτος εντάξει, πορευόμαστε. Προβλέπονται ή όχι χρηματοδοτήσεις για τα ιδρύματα από την Κεντρική Πολιτεία? Τι απαντάει η κυρία Καρασαβίδου? Αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία, στην οποία από την πρώτη στιγμή που αναλαμβάνει κανένας να ασκήσει διοίκηση, η μία του ευθύνη είναι να εξασφαλίζει τους πόρους, τα χρήματα. Αυτό είναι κάτι που το παλεύουμε σε μόνιμη βάση και σε καθημερινή βάση. Όπως και όλα τα άλλα, δηλαδή το κομμάτι του οικονομικού είναι ένα θέμα το οποίο το παλεύουμε. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι δεν έχουμε χρέη, ότι δεν έρχονται κάποιοι να μας πούν δεν θα σας προμηθεύσουμε τρόφιμα ή φάρμακα γιατί δεν έχετε χρήματα, ανταποκρινόμαστε. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι απ' την άλλη θα πρέπει να κάνουμε χρηστή διοίκηση, ο περιορισμός της πατάλης και όλων των εξόδων τα οποία μπορεί να θεωρηθούν περιτά για τον καθένα άνθρωπο είναι υποχρέωσή μας ώστε να τα βγάλουμε πέρα στη δύσκολη επίσης συγκυρία την οποία διανύουμε.